Μήνα να πήραν το μήνυμα. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός μια ανάσα πίσω τους 50. Έχασε έδαφος ο Όφη, καθώς δεν μπόρεσε να νικήσει την Ξάνθη, έχει μείνει 43. 32 για τον Ηρακλή που πέρασε πάλι τέταρτος, 31 για την ΑΕΚ. Πιο κάτω είναι ο Πανιλιακός με 28 και μαζί του ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Πανιώνιος. Ο Άρης ακολουθεί με 26 και ένα μάτς λιγότερο. Όπως βλέπετε, γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις θέσεις που οδηγούν στο κύπελλο UEFA. Ακολουθεί η Σκόντα Ξάνθη 25, 23 ο Εθνικός Αστέρας, ο Ιωνικός 19, η Παναχαϊκή 17 με ένα παιχνίδι λιγότερο, η Καβάλα 16, 15 η Καλαμάτα, Προοδευτική και Απόλλων Αθηνών 14 και 12 τα Τρίκαλα. Στην ουρά. Υπό το βλέμμα του νέου αφεντικού της ΠΑΕ, του Βαγγέλη Μητυλινέου, ο Ηρακλής νίκησε την Καβάλα 2-1. Σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο εξαιτίας της βροχής που έπεφτε συνεχώς στη Θεσσαλονίκη από το πρωί, οι Κιανόλευκοι είχαν το πάνω χέρι και μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο παίξανε και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, χάσανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Το 2-0 με το οποίο πήγανε στα αποδυτήρια και ξαναγύρισαν ήταν ένα σκορ το οποίο, όπως αποδείχτηκε τελικά, ήταν αρκετό για να τους δώσει την νίκη. Η Καβάλα μείωσε σε 2-1, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να έχει τις ευκαιρίες αλλά και το τέρμα που θα της έδινε τη δυνατότητα να πάει το παιχνίδι στην ισοπαλία ή και να διεκδικήσει την νίκη. Και η μπάλα τελικά θα προλάβει και θα σώσει ο Ουντέζε. Το γύρισμα τώρα με το ξεκίνημα του αγώνα στα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτός που έσωσε ήταν ο Ταυλαρίδης, μια πολύ καλή ευκαιρία για την Καβάλα. Ο Χάγκαν για τον Σέμπουε. Ο Σέμπουε που μπαίνει στην περιοχή, κάνει για το σουτ, out. Μπάλα λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια. Ο οποίος θα το εκτελέσει απευθείας, είναι καλό, η μπάλα στο δοκάρι και out, μεγάλη ευκαιρία. Στολτίδης για τον Τεμπά. Προσπαθεί να περάσει από το Χαραλάμπου, θα πέσει και θα δώσει το πέναλτι ο Βούλγαρης σε αυτή την ανατροπή του Τεμπά από τον Χαραλάμπους. Έτσι ο Ηρακλής το 11ο λεπτό έχει την μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ ύστερα από αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο Γκεμπρίος που παίρνει ορισμένα μέτρα φόρα. Εκτελεί μπάλα στα δίχτυα ο Ηρακλής 1-0 στο 12 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μιχάλη Κωνσταντίνου. Μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του Μαγκυρτζή, μπήκε στη φάση ο Κωνσταντίνου. Ο Ντεμπά τώρα καθώς είδε εκτός εστίας τον Λογαρά, αλλά η μπάλα θα περάσει out. Στολτίδης, μπάλα έφτασε στο Σέμπουε που έδωσε για το Χάγκαν, αυτός βρίσκει τώρα τον Ντεμπά. Το σούτ από τον Ντεμπά, καλό, πάνω από τα δοκάρια όμως, out. Κλεισμένος εκεί από δύο αντιπάλους. Θα χάσει τελικά από το Σέμπουε που βγάζει τώρα τη σέντρα κεφαλιά από τον Τεμπά. Εξ επαφής, out. Πεις που κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Παύλοβιτς. Ο Διλμπέρης με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Ο οποίος που φεύγει επικίνδυνα. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το shoot, out. Σέντρα από τον Χάγκαν. Ο Τεμπά την κεφαλιά, δύσκολα θα καταφέρει να βγάλει σε κόρνερ ο Λογαράς. Ο Σέμπου εκτέλεσε τον κόρνερ, ο Λογαράς έδιωξε με γροτιές. Ο Κωνσταντίνου, το γυριστό σούτ από το Στολτίδη, πολύ όμορφο γκολ. Ο Ηρακλής 2-0 στο 42ο λεπτό με τον γκολ του Άκη Στολτίδη. Αυτό το πολύ ωραίο γυριστό σούτ ύστερα από την πάσα του Κωνσταντίνου. Απευθείας ο Πίση, μπάλα πέρασε από το τείχος, έβαλε το πόδι του και ο Παύλοβιτς, έβγαλε τελικά την μπάλα out. Φεγλής έχασε από τον Στολτίδη. Και η πάσα τώρα για τον Τεμπά, έχει σηκώσει την σήμερα του βοηθός. Έχει υποδείξει offside. Ταυλαρίδης. Πάσα για τον Κωνσταντίνου. Ο οποίος κερδίζει την κόντρα από τον Μακερτζή, πιέζεται από τον Χαραλάμπους, είναι μόνος του από την άλλη πλευρά ο Σέμπουε, δεν μπορεί να του δώσει. Το σούτ από τον Χάγκαν, καλό, εντυπωσιακή όμως και η επέμβαση από τον Λογαρά, κόρνερ. Χάγκαν, το τακουνάκι για τον Σέμπουε. Και αυτός θα κάνει τη σέντρα, ο Λογαράς θα μπλοκάρει, όχι, ο Κωνσταντίνου, out, μεγάλη ευκαιρία. Ένα γύρισμα προς τα πίσω, ρυψοκίνδυνο. Πήρε την μπάλα ο Πις, γύρισε για τον Αθανασιάδη, αυτός άφησε για τον Παύλοβιτς και από το λάθος του Τεμπά, ο Παύλοβιτς είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει το 2-1 για την Καβάλα. Ένα τραγικό λάθος από τον Τεμπά, ο οποίος θέλησε από το κέντρο να γυρίσει προς τα πίσω, ο Πις πήρε την μπάλα. Την κατάλληλη στιγμή έκανε το γύρισμα και ο Παύλοβιτς στην πορεία της μπάλας